Καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ αυτό το παιχνίδι του φθηνού λαϊκισμού. Ούτε λέμε σήμερα ότι, ξέρετε, αύριο το πρωί εμείς θα διαλύσουμε, θα καταστρέψουμε, θα ακυρώσουμε όλες αυτές τις άθλιες ρυθμίσεις τις οποίες έχει επιβάλει η κυβέρνηση στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα μισθωτού και του Έλληνα συνταξιούχου. Αν είναι άθλιες, λοιπόν, έχω μια νέα κυβέρνηση. Λοιπόν, θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση η οποία έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για μείωση φόρων, για εξορθολογισμό δαπανών. Που έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι εγώ με την αξιοπιστία μου και με την αναπτυξιακή πολιτική μου θα πιέσω να επαναδιαπραγματευτώ τα πολύ μεγάλα πλεονάσματα τα οποία ματώνουν την ελληνική οικονομία για να τα περιορίσω. Ποιος με πείθει εμένα ότι η διαπραγμάτευση δική σας, ότι ο διαπραγματευτικός λόγος ο δικός σας θα είναι πιο πιστικός από Τσαχαριάδη? Να σας πω πάρα πολύ. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρετε τι λέει. Πάρα πολύ απλά να σας διαπραγματευτούμε. Αφήστε. Τη διαπραγμάτευση Τσίπρα την είδαμε. Είδαμε τι σημαίνει διαπραγματεύεται ο Τσίπρας. Σημαίνει ότι μας φόρτωσε το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο, μας φόρτωσε capital controls, μας φόρτωσε περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, μας φόρτωσε 99 χρόνια δίμευση της ελληνικής περιουσίας και μας φόρτωσε και μία, αν θέλετε, μία κατάσταση στα εθνικά θέματα η οποία δεν πάει παραπέρα. Λοιπόν, έχουμε δει. Έχουμε δει τι φόρτωσε αυτή η κυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση βέβαια, έλεγε για το εξής. Για να είμαστε ειλικρινείς, και οι προηγούμενες. Λοιπόν, όχι. Αυτά είναι τα έργα Τσίπρα. Εσείς αναφέρεστε για την τριετία. Αυτά είναι τα έργα Τσίπρα Καμένη. Εγώ... Και θα σας πω. Στα προηγούμενα προστέθηκαν αυτά, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Στα προηγούμενα προστέθηκαν. Έτσι. Και σε μια οικονομία και σε ένα λαό πιεσμένο, βάλαμε ακόμα επιπλέον βάρη. Ακόμα επιπλέον περιορισμό. Και να σας πω και κάτι. Εδώ πέρα λέμε το εξής. Μας έλεγε η κυβέρνηση. Απαντήστε στο ερώτημα του Γιώργου. Απαντάω, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, απαντάω. Το βασικό μας επιχείρημα. Μας έλεγαν λοιπόν γιατί ότι έχει συμπιεστεί. Έχει συμπιεστεί. Λέει, όποτε και αν γίνουν. Έχει συμπιεστεί, λέει, το ελαττήριο της οικονομίας και θα εκτιναχθεί η ανάπτυξη. Στα χέρια τους δεν εκτινάσεται, σκούριασε. Μάλιστα. Πιάσαμε όλους τους στόχους, όλους τους στόχους που βάλανε, δεν πιάσα κανένα στην ανάπτυξη. Στον κύριο Μαριά. Και να κλείσω και κάτι. Επειδή είπατε για τη Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι ή δεν θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μεθαύριο έχουμε σοκοματικές εκλογές. Μάλιστα. 155.000 άνθρωποι έχουν πάει και έχουν πληρώσει συνδρομή 12 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία για να συμμετάσχουν σε αυτές. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει μια ισχυρότατη λαϊκή βάση. 155.000 ανθρώπων. 35.000 ανθρώπων περισσότερα από τις προηγούμενες σωσοκομματικές εκλογές. Μαζέψαμε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από τους πολίτες στα έσοδα του κόμματος. Πείτε μας λοιπόν, ποιο άλλο κόμμα στην Ευρώπη έχει τόσο μεγάλη οργανωμένη βάση πολιτών που το στηρίζουν? Επειδή είσαστε, ας μου το επιτραπεί, αντιλαμβάνεστε, γάτα κι εσείς, ξέρετε ότι όταν ένα κόμμα είναι κοντά στην εξουσία, πλακώνουν οι άλλοι και δηλώνουν βασιλικότεροι του βασιλέου. Πάντως θυμάμαι στις προηγούμενες σωσοκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν πάει 19-20.000 άνθρωποι να ψηφίσουν που ήταν στην εξουσία και φρέσκια εξουσία. Είσαι